Νέο σχέδιο για τι αλλαγέ στο φορολογικό καθεστώ των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο φέρνει μεγαλύτερε επιβαρύνσει στου περισσότερου, προωθεί τώρα το Υπουργείο Οικονομικών για κατάρρευση τη τοπική αγορά και την ταφόπλακα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάνει λόγο ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Υρακλίου. Σενάριο για επιβολή ενιαίου φόρου 28% σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις βρίσκεται στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών στις διαπραγματεύσεις με τους αξιωματούχους της Τρόικας. Το νέο σχέδιο που αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες και να οριστικοποιηθεί ώστε να περιληφθεί στο υποκατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο που είναι προαπαιτούμενο για να λάβει η Ελλάδα τη δόση των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι να φορολογούνται 800.000 επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με συντελεστή 28% από το πρώτο ευρώ χωρίς κανένα αφορολόγητο. Για την ταφόπλακα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έκανε λόγο χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Ηρακλείου Μανώλης Κουμαντάκης. Θα είναι αυτό το, τελ... το τελικό χτύπημα σε έναν βαριά ασθενή. Φοβάμαι πως ναι. Πραγματικά, όποιο ξέρει λίγο οικονομία και όπω ξέρει πώ διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη και οι συσχετισμοί μέσα σε μια κοινωνία και στην οικονομία μέσα, στην κρίση αυτή που υπάρχει, στην ύφεση αυτή που υπάρχει, στη συνδιαρκή συρρήκνωση των εισοδημάτων, των πραγματικών εισοδημάτων και τη ζήτηση τη αγορά μέσα. Αν αρμοστούν αυτά τα μέτρα και δεν, αυτά τα μέτρα δεν οδηγήσουν σε μια άκρατη, αν θέλετε, φοροδιαφυγή για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να αντεπεξέλθουν και να κρατηθούν στοιχειοδό μέσα στην αγορά. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν θα μείνει καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Θα είναι τα φόπλακα του μικρομεσαίου χώρου. Το λέω και Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εναλλακτική μετά την αρχική πρόταση για συντελεστή 35% την οποία διαδέχθηκε νέα πρόταση για καθιέρωση μήνυ κλίμακας φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με συντελεστές από 20% έως και 35%. Και στην τελευταία πρόταση πάντως το αφορολόγητο των ελεύθερων επαγγελματιών καταργείται με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλοι οι παραγωγικοί φορεί, σαν μια δύναμη, μια, μια πραγματικά ενωμένη κατάσταση και να πιέσουμε στην κυβέρνηση να πούμε ότι πρέπει να λάβει τι ευθύνε σου και πρέπει σαν υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου να παρέμβει στο τραπεζικό σύστημα, έχει το δικαίωμα με βάση τον νόμο και του νόμου και το σύνταγμα του κράτου και να, να του ότι πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκε ανάκαμψη οικονομία.